Η Ρωσία συνεχίζει να είναι κόντρα σε όλο το ΝΑΤΟ και τις βλέψεις του να κυκλώσει τη χώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όχι απλά να μην παραδίνεται, αλλά να ετοιμάζει την αντεπίθεσή του. Έχουν περάσει 2 χρόνια από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζει την αντεπίθεσή της απέναντι στο ΝΑΤΟ, καθώς έχει κυκλώσει στον χάρτη την Μολδαβία. Αυτή η πρώην Σοβιετική Δημοκρατία συνορεύει με την Ουκρανία και είναι η έδρα της αυτοαποκαλούμενης Μολδαβικής Δημοκρατίας της Πριντσεστροβίας, Υπερδνηστερία, μια περιοχή παρόμοια με το κατεχόμενο Ντονμπάς, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η ρητορική του Κρεμλίνου υπενήσεται τη Μολδαβία ως επόμενο στόχο. Στις 14 Φεβρουαρίου στη Ρωσική Κρατική Δούμα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ έκανε δηλώσεις ότι η Μολδαβία επαναλαμβάνει πρακτικά αυτό που είπε το Κρεμλίνο, την παραμονή της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία. Η ηγεσία της Μολδαβίας είναι ένα ακόμη δυτικό γεωπολιτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δύση απαιτεί από τη Μολδαβία να επιλέξει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, ενώ θεωρεί την Υπερδνηστερία έναν εχθρικό φιλορωσικό θύλακα. Η Δύση διέκοψε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 5 και 2 για την Υπερδνηστερία, η οποία περιλάμβανε τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Υπερδνηστερία, τη Μολδαβία και τον ΟΑΣΕ ως μεσολαβητές, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παρατηρητές. Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει να επιληθεί το ζήτημα της Υπερδνηστερίας χωρίς αυτήν. Στην Υπερδνηστερία ζουν 200.000 Ρώσοι πολίτες. Η Μόσχα ανησυχεί για τη μοίρα τους και δεν θα τους επιτρέψει να γίνουν θύματα ακόμη μιας δυτικής περιπέτειας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ισχυρίστηκε ότι οι αρχές της Μολδαβίας προσπαθούν να πνίξουν οικονομικά την Υπερδνηστερία και να αποτρέψουν μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση. Η Ρωσία ανέπτυξε την ίδια ρητορική σχετικά με την Ουκρανία την παραμονή της πλήρους κλίμακας εισβολής. Μέσα μαζικής ενημέρωσης υπέρ του Κρεμλίνου ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι ο Ζελένσκι είναι εκπρόσωπος των αμερικανικών συμφερόντων και η Ουκρανία δεν υπάρχει ως κράτος. 2 μήνες πριν από την εισβολή, ο Πούτιν ζήτησε την εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δεχόταν με τα σοβιετικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ουκρανίας. Εκείνη την εποχή κανείς δεν κάλεσε το Κίεβο να συμμετάσχει. Δεν υπάρχει ακόμη πρόσκληση, ακόμη και 2 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι προτίθεται να προστατεύσει τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.